Η Παναγία μας, αγαπητοί μας φίλοι, ως άνθρωπος έφυγε από τον κόσμο αυτόν κανονικά, όπως φεύγει όλος ο κόσμος, όπως πεθαίνουμε όλοι μας. Οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα το γεγονός του θανάτου της. Όμως δεν το ονομάζουμε θάνατο, το ονομάζουμε κοίμηση. Έτσι, στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας μας. Και όχι μόνο αυτό. Όπως ακούμε και στον συναξαριστή του όρθρου της μέρας αυτής, τιμούμε και κάτι άλλο. Τιμούμε τη μετάστασή της. Η εικόνα που προσκυνούμε αυτές τις μέρες, όπως και πολλές εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κρύβει κάποιους πολύ σημαντικούς συμβολισμούς. Στο κέντρο της εικόνας κυριαρχεί η Παναγία μας ξαπλωμένη, σαν να κοιμάται. Τα ματάκια της είναι κλειστά και το πρόσωπό της είναι γαλήνιο. Ακριβώς από πάνω της βρίσκεται ο Υιός της που κρατάει την ψυχή της μητέρας του, που παριστάνεται ως ένα φασκιωμένο μωράκι. Όπως συμβαίνει στις κηδείες, υπάρχει ένα κερί αναμένο, ενώ ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος, θυμιάζει. Το σώμα της Παναγίας μας το περιτριγυρίζουν οι Απόστολοι, οι οποίοι έχουν μαζευτεί από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Πίσω από τους Άγιους Απόστολους εικονίζονται οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Άγγελοι περιβάλλουν τον Χριστό μας και την ψυχή της Παναγίας μας. Δεν χρωματίζονται επειδή είναι άειλοι. Χρωματίζονται μόνο τα εξαπτέρυγα, τα οποία βρίσκονται ως προπομπή της Άγιας Ψυχής προς τον ουρανό, προς τα Άγια. Ψηλά στην εικόνα εικονίζονται δύο άγγελοι. Κρατάνε ανοιχτές τις πόρτες του Παράδεισου για να εισέλθει αυτή που είναι τιμιότερη από όλους τους αγγέλους. «Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση τον κόσμο ουκατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή μήτρη υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες θεσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών». Εκεί ψηλά στο όρος που βρίσκεται η αρχαία Ακρόπολη των Θεστιαίων, στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, λίγα χιλιόμετρα μόλις από το Αγρίνιο, βρίσκεται και το μοναστήρι της Παναγιάς της Βλοχαΐτισσας με τη θαυματουργή εικόνα της. Η εικόνα της Παναγίας μας παρουσιάζει την κυρία Θεοτόκο ένθρονη και να βαστάει στην αγκαλιά της τον Χριστό, πλαισιωμένη από 4 προφήτες και 2 αγγέλους που της τοποθετούν πολύτιμο στέμμα στο κεφάλι της. Σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας μας αντικρίζουμε κάτι πολύ σπάνιο. Βλέπουμε την Παναγία να χαμογελά. Πολυάριθμα τα θαύματα που έχει κάνει σε ασθενείς, σε πονεμένους, μα και σε κάθε έναν που τρέχει με οικεσίες την εικόνα της μπροστά και την παρακαλεί να μεσητεύσει στον Κύριο και Θεό μας. Γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, τελικά με τις μεσητείες της τα κατάφεραν. Άρρωστοι ακόμα και με ασθένειες ανίατες έκαναν τους γιατρούς να υποκλίνονται στον θαυμαστό τρόπο της επέμβασής της. Εικόνα γεμάτη χάρη, γεμάτη ευλογία, πηγή αμάτων ανεξάντλητη. Η 5η Ιουνίου αποτελεί μέρα ανάμνησης μιας θαυμαστής και σωτήριας επέμβασής της στους κατοίκους της περιοχής που την υπεραγαπούν και σε κάθε δυσκολία τους εκεί προστρέχουν. Στις 5 Ιουνίου του έτους 1893, μετά από μέρες και εβδομάδες ανομβρίας που έπληται την περιοχή της Αιτωλίας, κάτοικοι και ιερείς της περιοχής της Κωμόπολης του Καινούριου, αφού είχαν πάρει την απόφαση πριν από πολλές μέρες και εφόσον όλοι τους νίστεψαν και είχαν εξομολογηθεί, στρεφόμενοι στην πολυαγαπημένη τους μάνα και προστάτηδα, την Παναγία τη Βλοχαΐτισσα όπως είναι γνωστή,
ή αλλιώς Παναγία η Ωραιότατη, ανεβαίνουν τώρα πλέον στο μοναστήρι της. Κάνουν θεία λειτουργία και κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων όλοι, μα όλοι οι παρευρισκόμενοι. Παίρνουν στους ώμους τους την εικόνα της Παναγιάς και κατεβαίνουν πεζοί στην κωμόπολη του καινούριου. Εκεί στην πλατεία ξεκινούν η πέθρια παράκληση και με δάκρυα στα μάτια ζητάνε τη μεσητεία της, ώστε να τελειώσει η ανομβρία που τόσο πολύ τους ταλαιπωρούσε τόσο καιρό, που οι καλλιέργειες τους είχαν πληχτεί και τα πηγάδια τους στέρευαν. Και τότε έγινε ένα παράδοξο και τρομερό θαύμα. Ένα σύννεφο ξαφνικά εμφανίζεται ως σκέπη της μονής, εκεί ψηλά, και ξεκινάει η βροχή. Μια βροχή σωτήρια, αφού τόσο την επιζητούσαν και τη λαχταρούσαν οι κάτοικοι. Το πιο παράδοξο ήταν πως το σύννεφο και η βροχή σκέπασε μόνο τα όρια της κοινότητας του καινούριου και έβρεξε, όπως όλοι οι κάτοικοι της χαρακτηριστικά ανέφεραν, όσο ακριβώς χρειαζόταν. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ακόμα και σήμερα θυμούνται τις αφηγήσεις προγόνων τους που έζησαν με δάκρυα στα μάτια το θαύμα και πολλοί από αυτούς έχουν να αφηγηθούν ένα προσωπικό τους θαύμα ο καθένας. Μία θεία παρέμβαση από την πολύ αγαπημένη τους μάνα, την Παναγία την Βλοχαΐτισσα. Αυτή τη μέρα όρισαν να τη γιορτάζουν και να μεταβαίνουν κάθε χρόνο στο μοναστήρι της Παναγιάς, τελώντας θεία λειτουργία, ευχαριστώντας την Παναγιά τη Βλοχαΐτισσα, που όπως και τότε, έτσι και κάθε μέρα και νύχτα μεσητεύει αυτούς και τους σκεπάζει μέσα από τη μονή της, που αιώνες αγέροχα στέκει εκεί ψηλά. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.